6. Θα ευχηθούμε ποτέ ή θα τα σπάσω. Θα ευχηθούμε αμέσως τώρα, βρε. Είναι δυνατόν, κάτσε για τη φορά που το μακρύ υπέροχο του Ζήνα. Χρόνια πολλά. Και εγώ σας αγαπάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τολμώ ακόμα να ξεχάσω αυτή τη μέρα. Μα κοιτάμε τα ταβάνια τόση ώρα. Σε ευχαριστούμε το καλύτερο. Ευχαριστώ, ψηλέα μου. Ευχαριστώ. Να σας πω τώρα, εσάς δύο μικρά αγόρια, μπορώ να σας πάρω, να σας πω από την άλλη πλευρά. Τα μικρά είπες, Θοδωρή πήγαινε για σένα. Χρόνια πολλά, γεια Θοδωρή. Συγγνώμη. Μικρά δεν είπες. Είπα, εσάς τα δύο που είστε και παρεάκι. Λοιπόν, ένα κορίτσι σήμερα που μας έχει λείψει πολύ και ήρθε για εμάς φυσικά και για εσάς θα έλεγα και ήρθε να του κάνουμε έτσι και καμιά αγκαλίτσα γιατί και του λείψαμε και μας έλειψε. Ναι, να πάμε να... Ναι, μωρέ, ναι, πηγαίνετε ρε, να μου το φέρετε, ναι, αυτό ναι, το κοριτσάκι που τόσο κοριτσάκι, πολύ κοριτσάκι, όμορφο. Κοριτσάκι, ένα, αλλά δίμετρο με κοριτσάκι. Με το δύο, με το τρία... Καρδούλα. Βρε, το κοριτσάκι, μπρά. Δείτε τι σας φέρνω. Δείτε, παιδιά. Χρόνια πολλά. Όπως σε άφησα, έτσι σε πιάνω. It's yours. Αχ, μη μου λες τέτοια. Πάρνει το φορτίο. Λοιπόν, σου εύχομαι υγεία, τύχη και την ευλογία να συγχρονίζεις μυαλό και καρδιά. Τι ωραία που τα λέει αυτό το κορίτσι, πάντα τα λέγει ωραία. Παιδιά, τι κάνετε. Για κάτσε λίγο. Πολύ ωραία τα λουλούδια. Πού να τα βάλω, καλά, τα βάλω. Φωνάζει ο κόσμος, πες μας ένα πείμα, Αντωνία λέει. Εδώ μήπως μου έλα, κόβει χαμάρι, και εδώ. Παιδιά, αλλά κάπου να τα βάλω που να μην κόβει όμως και τα παιδιά να τα βλέπω. Να μην πούμε το τραγουδάκι. Δεν τα βάλω μπροστά, εδώ δεν τα βάλω. Τι φωνάζει, Σταύρο, γιατί και εγώ καταλαβαίνει. Δεν μπορώ τέτοιε συγκινήσει. Σιγά σιγά. Ρε παιδιά, γενέθλια χωρίς τούρτα είναι δυνατόν. Να ζήσεις Ελένη και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνει με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζει τι γνώσει ο φω. Και όλοι να λένε να μία σοφό. Μα και πανέμορφη σοφό. Ευχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να είσαι υγιής. Θα κοπεί βέβαια για να φαγωθεί είναι. Αλίμονο, πού είναι τα μαχαίρια μας τα τεράστια. Πίσω σου ακριβώς όλα. Ναι μωρέ και το ξεχνάω, έχει δίκιο. Έτσι και ένα μαχαίρι απλό για τούρτα ή φόνο. Ένα από τα δύο θα κάνουμε μαχαίρι. Αχ, τι ωραίο μαχαιράκι με το καλό. Ελένη, έκανες ευχή, ε. Τα χάνω αυτά. Έχει τα καλά, λέει. Αυτά θα ξεχάσω. Το χρόνο που είναι η ευχή. Εδώ δεν ξεχνάτε εσείς. Κάθε φορά σας λέω, δεν θέλω τούρτες, δεν θέλω γιορτές, δεν θέλω τίποτα. Μαύρη Ελένη, τι θα λέει ο κόσμος. Τέτοια πράγματα μου λένε. Τι θα λέει καλά, λέει ο κόσμος. Τι είναι εγώ τώρα, κανένα παιδάκι να κόβω τούρτες. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Η τούρτα είναι για όλους. Για να μην μαλώνουμε και τέτοιες μέρες. Φαντάζεσαι να βριζόμασταν στα γενέθλια για την τούρτα. Γεια σου ρε Κωνσταντινίδη με τα ωραία σου. Να είσαι καλά. Τι είναι αυτό, παιδιά. Και κάτι κομμάτια ωραία. Ναι, άμα είναι να φάμε ωραία, ρε παιδιά. Ωραία. Εντάξει, Ελένη, κάναμε ένα λιτό εορτασμό, αλλά πολύ περιποιημένο, έτσι. Λιτός, εννοείται λιτός ο εορτασμός. Ορίστε, στην καλεσμένη. Έλα, Αντωνίτσα. Καλά, και το μεγάλο κομμάτι. Για να πάρεις κανένα κιλό. Όλα τα μεγάλα τα κομμάτια είναι χορταστικά. Πάντα τα μεγάλα. Είναι δυνατόν. Με μια μεγάλη καρδιά. Και αυτό είναι για τους υπόλοιπους όλους μας. Μπράβο. Θα το μοιραστούμε για να φάνε κι άλλοι. Έχουμε και εξετάσεις αίματος. Είμαστε γέροι άνθρωποι. Πολύ ωραία παιδιά. Μη βαρέσουν. Αντωνία μου, πες μου λίγο τα νέα σου. Πες μου λίγο. Μας σκέφτεσαι που και πού. Καταρχήν είναι μεγάλη συγκίνηση γιατί νιώθω ότι. Πες που έπιαξες, λέει ο άλλος ο Μαρτυριάρης. Με βούτυξα καλιά και έβαλε τα κλάματα. Λέω τόσο χαλιά έχω γίνει η Αντωνία. Έβαλα τα κλάματα γιατί με το που μπήκα στο στούντιο μου είπε να πάω πάνω να δω θέματα. Καλά. Για σένα. Εγώ θα βάζω τα γέλη. Πολύ ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ακούσε, Ελένη. Με το που έρχομαι το πρωί μπαίνω, ανοίγω την αγκαλιά μου και μου λέει να πας πάνω, έχεις θέματα να δεις. Συγγνώμη! Μήπως το είπες για πλάκα, δεν το πιστεύω αυτό που είπες τώρα. Για πλάκα τώρα το κοριτσάκι μου. Αλλά έχει θέμα. Είχε θέμα. Έχει βάλει δύο. Αλλά έχει κανένα θέμα να δει. Το θέμα είναι ότι είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μέρα. Απλά ο Γρηγόρης έχει γίνει ακόμα πιο ερωτικός. Ναι, αλλά δεν
Καλά τα λες. Έχει γίνει πολύ ερωτικός. Είπαμε να μας δείξει την αγάπη σου, όχι έτσι. Κάτι έχει συμβεί με τα τριαντάφυλλα που μύριζες από πίσω. Παρεστησιογόνα ήταν. Είναι μεγάλη συγκίνηση, γιατί 3 χρόνια, καλός ή κακός, εδώ ήμουνα. Τι καλός ή κακός, γιατί κακό παιδάκι μου. Καλός, καλός, καλός. Όχι, δεν είμαι έτσι παρόλα. 3 χρόνια, καλός, κακός, υπήρχε βασανστήριο. Καλά φυλάκι, παιδιά, δεν εννοώ αυτό. Για τη συγκίνηση, γιατί τώρα θα μου πείτε πάλι συγκινίζεται, πάλι κλάματα, πάλι δάκρυα. Λέω, συγκινούμε καλός ή κακός επειδή συγκινούμε, γιατί 3 χρόνια περάσαμε εδώ όλοι μαζί. Είναι σαν να έχω αφήσει κάτι εδώ και σήμερα το ανταμώνω ξανά. Θυμίστε τα κόκαλά μας. Επίσης. Και της έχουμε κάνει και μια ωραία τιμή, έτσι, διότι ήρθες στην καλή τη γιορτή. Βέβαια. Εγώ δεν θυμάμαι να είμαι εδώ σε γιορτή σου. Πρέπει να λείπω εδώ και 25 χρόνια. Σοβαρά. Αλήθεια σου λέω. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω να σβήνεις κεράκι σε τούρτα στο στούντιο. Στα 20 χρόνια που τα σβήνουμε μαζί, τι λες παιδάκι μου, έχω και φωτογραφία. Α, ναι, εντάξει, τότε έκανα λάθος. Καταρχήν έχω και τα πρώτα μου γενέθλια που είχα κάνει τηλεοπτικά στον Αντένα. Εντάξει, αυτά δεν σε θυμάμαι στο δεξί μου χέρι, έχω και τις φωτογραφίες. Από εδώ ήσουν, δίπλα στο μου. Στο δεξί της χέρι. Και ήρθε η Αντωνία στην καλή τη μέρα, ενώ η Λιάννα αν έρθει θα έρθει τουλάχιστον με όρο 3 θέματα και σε μια μέρα άσχετη. Καταρχήν σήμερα δεν θα μπορούσε να βγει το θέμα αν η Αντωνία μας δεν ήταν εδώ. Ναι. Γιατί, εντάξει, όπως είπε και ο Γρηγόρης, η Ελένη μεγάλωσα, δώστε μου και εμένα έτσι λίγη χαρά, πώς θα βγω να κάνω μόδα. Λέω, τι θες αγάπη μου. Μου λέει, φέρε το κορίτσι μας το γλυκό, το υπέροχο, να βγούμε μαζί πασαρέλα χέρι-χέρι όπως και ευχαριστώ, μου κάνεις... Τα μοντέλα στα μοντέλα. Ευχαριστώ, μου κάνεις ωραίο οικογενειακό κλίμα, το στρώνεις πολύ ωραία το βράδυ. Έλα, δεν μπορούμε μια πλάκα να κάνουμε. Δεν κάνει πλάκα γυναίκα μου, μόνο βαράει ρε Ελένη. Άσε με ακόμα ρε Γρηγόρη. Μόδα, εγώ βλέπω μόνο τα κούνια, πολύ ψηλά. Για πες, εκτός από τη μόδα που θα παρουσιάσουμε σε λίγο σήμερα, όπως και κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, στα γενέθλιά μου που είπαμε και να θες να τα ξεχάσεις δεν γίνεται, είναι η μέρα του Δούκα. Είναι η μέρα που, είναι η μέρα που του κάνει κλικ, που θέλει να παρουσιάσει τη χειμερινή του κολεξιόν. Θα του πω εγώ το αγοριού μου όχι που τον περιμένω πώς και πώς. Αλίμονο. Και μας έφερε πραγματικά σχέδια μοναδικά. Και σήμερα η διαφορά με τις άλλες χρονιές είναι ότι μου είπε, Ελένη, θέλω να δώσω το κάτι παραπάνω. Και γι' αυτό θέλω σήμερα και μόνο για φέτος να αφήσω την τυχερή τηλεθεάτρια που θα κερδίσει να διαλέξει από μόνη της, από όλα τα σχέδια που βλέπει εδώ, ποιο θέλει να είναι το δώρο της. Από όλα τα σχέδια που βλέπετε εκεί, αλλά δείτε και αυτό που φοράω εγώ, έτσι. Γιατί αυτό τώρα δεν το βλέπετε εκεί. Να το. Εντάξει, ενώ τα άλλα υπάρχουν νομίζετε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, δείτε το και αυτό γιατί δεν το δείτε εκεί και θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Ο Δούκας λοιπόν σε λίγο κοντά μας. Τα περισσότερα έχω προλάβει να τα βάλω. Κάνα 2 ακόμα δεν έχω προλάβει, αλλά θα τα φορέσω όλα. Δεν θέλω να μου ανησυχείτε. Μεγάλη σεζόν. Τεράστια. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Λοιπόν, όλα αυτά με το Δούκα σε λίγο. Σταματήστε να φιλιάστε. Βρήκατε την Αντωνία και την έχετε πεθάνει σε αγκαλιές. Η γαλαρία παλαμουτιάζεται. Η γαλαρία. Εγώ δεν είμαι γαλαρία, είμαι από εδώ από εδώ. Είσαι στη μέση. Υγιές οικογενειακό περιβάλλον, έλα εδώ. Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, η Κάλια μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ γλυκό βίντεο για την Αντωνία μας. Ναι, και τα ναι. 3 υπέροχα χρόνια που ζήσαμε μαζί. Μην κλάψεις και μου πασαλευτείς. Να πω επιτίδες το κάνετε. Θα κλάψεις μου λένε από πάνω σίγουρα. Πριν το βίντεο. Καλή πάθαμε, θα κλάψεις. Ο πρώτος άνθρωπος που έχει κλάψει πριν το βίντεο. Δεν γίνεται αυτό, είσαι παγκόσμια. Ρε Αντωνία, θα μας τρελάνεις. Όχι, αφήστε με. Φέρ τον εθέρα, ρε Γιώργο. Παιδιά, παραδίπλα είναι η Χατζη Βασιλείου. Τρέχτε την κοπέλα. Το θέμα είναι ότι γελάω και κλαίω το αυτό. Αντωνία, είναι τα αντωνίστικα. Σαν την Κατερίνα Χέλμη στα κόκκινα φανάρια. Το θυμάσαι, Ντορί μου και έκλαιγε. Αλλά και γέλαγε παράλληλα. Δώστε μας το βίντεο. Έρχομαι! Το να δουλεύεις μαζί της είναι η χαρά της ζωής. Πρώτον, γιατί έχει πάντα μια περίεργη, εξωφρενική ιστορία να διηγηθεί. Για το πώς, για παράδειγμα, όταν ήταν μικρή, ζητούσε για δώρο τα Χριστούγεννα την εγκυκλοπαίδεια του ανεξήγητου. Έκανε κηδεία στα μυρμήγκια ή μιλούσε στη χελονονιτζάκια γιατί πίστευε πως υπήρχαν στα αλήθεια και κρύβοντας τα συμφώνια. Και δεύτερον, γιατί σπανίως χάνει το κέφι της που την κάνει να τραγουδάει δυνατά και παράφωνα. Ο πιο καλός, ο μαθητής. Χορεύει σαν να μην υπάρχει αύριο. Είχες καταλάβει τόσο καιρό ότι δεν ξέρω να χορεύουμε. Να μασκαρεύεται, να πέφτει από καρέκλες και να κάνει αστεία. Αντί να ποζάρει απλώς σαν κούκλα. Αν και είναι κούκλα και μάλιστα εστεμένη, μια πρώην αναπληρωματική σταρελάς με στέμα και κορδέλα, η Αντωνία Καλυμούκου δεν είναι ούτε άψυχη, ούτε αδιάφορη. Oh!
Σαν κλασική δίδυμος, η ίδια πιστεύει πως έχει μέσα τις δύο πλευρές, δύο φύσεις. Η μία είναι πιο λογική και αναλυτική, συντηρητική και σκοτεινή. Η άλλη πιο χαρούμενη. Μια φύση που πιστεύει στη μοίρα, στη μυστική σοφία του σύμπαντος και θέλει να ζει στο φως παρέα με άλλους ανθρώπους. Αυτό εξηγεί γιατί στο σχολείο διάβαζε 10 ώρες την ημέρα, γιατί γράφει παιδικά βιβλία, διαβάζει ποιήση και έχει πάθος με τον Καζαντζάκη. Αλλά και γιατί, αν και τελείωσε τη σχολή δημόσιας διοίκησης στο Πάντιο, σπούδασε υποκριτική και κάνει καριέρα στο modeling και την τηλεόραση. Και ωστόσο, θα μπορούσε, λέει, μια χαρά να βγάζει το ψωμί της δουλεύοντας με παιδιά ως νηπιαγωγός. Μπράβο, κορίτσια! Έλα, η ομάδα! Πάμε, κολλάμε χέρια όλες! Κατά βάθος, άλλωστε, είναι και η ίδια ένα μεγάλο παιδί. Αστείο, καλόκαρδο και γκαφατζίδικο. Ακόμα και τα λατώματά της είναι παιδικά. Ας πούμε, είναι υπερβολικά αυθόρμητη. Τις περισσότερες φορές πρώτα κάνει, λέει κάτι και μετά το σκέφτεται. Τι κάνει τον έρωτα να μείνει για πάντα? Τι κάνει? Δεν είχε απάντηση. Μέχρι το τέλος του βιβλίου. Ξεχνάει μονίμως τα κλειδιά, τις τσάντες και τα πορτοφόλια της ή που έχει παρκάρει. Φοβάται το σκοτάδι ή να οδηγήσει με βροχή. Και δηλώνει αξεχώριστα δεμένη με την οικογένειά της. Το πρότυπό της ήταν και είναι η μητέρα της. Τη θαυμάζει τόσο όπως την εφηβεία της, όταν όλα τα άλλα κορίτσια κολούσαν στους τοίχους, στα δωματιά τους, αφήσεις ηθοποιών και σεξ υποπηδόλων, η Αντωνία κρεμούσε τη φωτογραφία της μαμάς με τη μαγική αγκαλιά που γιατρεύε τα πάντα. Ήθελε να καθυστερήσει την ενηλικίωση. Προτιμούσε να ντύνεται άχαρα με τεράστιες φαρδίες μπλούζες και παντελόνια για να καλύπτει το ξύπνημα της θηλυκότητάς της. Τώρα πια την απολαμβάνει. Και η θητεία της στο πλατό της εκπομπής Ελένη βοήθησε σε αυτό. Η εκπομπή, εξηγεί, με έμαθε να δουλεύω ομαδικά και να πειθαρχώ στις απαιτήσεις μιας ομάδας. Να σέβομαι τις ανάγκες, το χώρο και το χρόνο του άλλου. Αυτό δεν θα το ξεχάσει στο μέλλον, ό,τι και αν κάνει. Και αυτό που θα κάνει θα είναι σίγουρα κάτι γλυκό και τρυφερό, ή θορυβώδες και θεαματικό. Σίγουρα δεν περιμένετε τίποτα λιγότερο από μια δίδυμο που γεννήθηκε Παρασκευή και 13. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ και την Κάλια και όλους σας. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Να σε καλά. Μα εσύ τι θυμάσαι πιο έντονα από αυτά τα 3 χρόνια, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό? Γρηγόρη. Τα γέλια μας. Τα γέλια μας. Υπάρχουν στιγμές, παιδιά, που πέφτω ψυχολογικά και βάζω στο YouTube βιντεάκια μας και γελάω. Γυμναστική. Γελάω για τη γυμναστική, για τη στήλη της μόδας, για τις ατάκες, για την... Τα τραγούδια στο ξέχασες, παιδί μου. Μη του κύριου Κουτσογιανόπουλου. Κύριε Κουτσογιανόπουλου. Κύριε Κουτσογιανόπουλου, ναι. Για όλα. Για όλα γελάω. Νομίζω, επίτρεψέ μου να το πω, δεν ξέρω αν είναι η εμπειρία σου, αν είναι το ένστικτό σου, η τύχη ή ένα πάντρεμα όλων αυτών των στοιχείων σου, αλλά να ξέρεις ότι πριν από 3 χρόνια διάλεξες κάποιους ανθρώπους που δέσανε πάρα πολύ ωραία. Και δεν το λέω γιατί μόνο εγώ το νιώθω. Ακόμα και τώρα ο κόσμος μιλάει για αυτή την ομάδα. Παιδιά μου. Και δεν θα ξεχαστεί εύκολα. Παιδιά. Ρε Αντωνία, πάτε λίγο τούρτα, γιορτή έχουμε. Να σπάσω λίγο τη συγκίνηση, να σου θυμίσω ότι είσαι 46 ετών. Πού θα το ξεχάσω το παιδί μου, το είπα και μόνη μου εχθές. Το ξέρω, αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω αν ακούγομαι υπερβολική, αλλά για μένα είναι συγκινητική μέρα. Αυτά. Ρε Αντωνία, μας βαράει η κατάθλιψη που μας βαράει. Έρχεσαι και εσύ εδώ πέρα γιορτής να μας γυαλίζεις. Πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα. Ο Γρηγόρης είναι χειρότερα από πέρσι. Τι είναι χειρότερα από πέρσι ο Γρηγόρης? Αντωνία, μάθε κάποια πράγματα. Η παντόφλα και η πλάτη έχει λυγίσει πια. Δεν αντέχει. Κυμμένο γάλα. Ποιο γάλα? Καρδάρα κυμμένο. Καρδάρα. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Βαθιέσαι. Εσύ αγόρι μου τι κάνεις? Τι να κάνει κι αυτός? Σε σκέφτεται και κλαίει. Λέει, πού είναι το κοριτσάκι που πηγαίναμε και γυμναζόμασταν μαζί? Πού είναι? Χορεύαμε, ντυνόμασταν, γελάγαμε. Μα σαν να είμαι κλόουν με πάρα πολύ παρουσιάζει. Χορεύαμε, ντυνόμασταν πιερότο. Βγαίναμε με τσιμπητούρε. Δεν θα ξεχάσω, παιδιά, μια φάση με την Αντωνία και την Ηλιάνα που έχουμε τελειώσει ένα σοου και μου λέει θα μα πετάξει λίγο στα μάξι. Και ανεβήκαμε στο μηχανάκι μου 3 άτομα. Έχετε τελειώσει ένα σοου? Έχουμε τελειώσει ένα σοου που έχει έρθει να μα παρακολουθήσει η Ηλιάνα και μου λέει. Α, γιατί νόμιζα. Είπε και οι τρεις και κατάλαβα ότι κάπου πήγατε και οι τρεις. Φτάσαμε με την Ηλιάνα μετά. Για σοου λέω. Γι' αυτό λέω. Δεν ήξερα για την Ηλιάνα για σοου. Μπράβο και θα τσαντιζόμασταν που δεν ήμασταν εμεί μοντέλα. Αλλά τα γόρια μου. Στην επιστροφή δεν είχαμε μέσο. Και ανεβήκαμε και 3 πάνω στη μηχανή και μας ανοιγάγανε και τα δέσποτα. Και να έχουμε με τις φοβίες της, δεν μπορώ να φαίνεται το ένα. Οι δικές μου φοβίες ή η Ηλιάνα που είχε τη γόβα και δεν ήθελε να γδαρθεί? Τι ακούμε? Αυτά θα τις τα πούμε αύριο, γιατί η Ηλιάνα θα είναι αύριο κοντά μας. Εδώ θα παίζουν κορμιά. Θα είναι, το κορίτσι μου. Λοιπόν.